βρισκόμαστε στο Συνεφιτόπολης. Είμαστε για δεύτερη χρονιά ανοιχτή και μαζί σας. Μπορώ να πω αισιόδοξη και ευχαριστημένη. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας βέβαια, αλλά πλέον στο δεύτερο έτος λειτουργίας μας βρισκόμαστε με μεγαλύτερη ίσως γκάμα προϊόντων και από την πρώτη και συνεχώς θα μεγαλώνει. Οι υπηρεσίες μας αντίστοιχες και αυτές όμως προσπαθούμε να τις εμπλουτίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Η σεζόν τώρα έχει ήδη αρχίσει πια πολύ δυνατά. Κάποια βασικά θέματα θα σας πούμε από τις εργασίες που γίνονται την περίοδο αυτή, από τις επιλογές που έχετε. Να σας καλωσορίσω και εγώ στο Συνεφιτόπολης. Είμαστε πια στη δεύτερη μας χρονιά. Εμπλουτιζόμαστε συνέχεια και προοδευτικά ακόμα περισσότερο. Αυτή την εποχή είμαστε πια στη μέση της άνοιξης. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία φυτεύσεων που μπορούν να γίνουν. Από καρποφόρα, δέντρα, από καλοπιστικά, ακόμα και βεβαίως όλα τα λαχανοκομικά μας. Είμαστε εδώ να σας συμβουλεύσουμε, να παρέχουμε τις οδηγίες, να λύσουμε ό,τι απορίες έχετε και προβλήματα ασθενειών, ακόμα και με επίσκεψη επιτόπια στο χώρο σας. Και βέβαια πάντα στο κηποτεχνικό μέρος καλύπτουμε όποια απαίτηση έχετε στην αυλή σας. Αναλυτικότερα τέτοια εποχή ο κήπος έχει πολλή δουλειά. Έχουμε κλαδέματα ότι δεν προλάβαμε να κάνουμε τέλος του χειμώνα. Εννοείται ότι έχουν τελειώσει τα κλαδέματα στα φιλοβόλα δέντρα. Τώρα είναι η εποχή που κλαδεύουμε τα εσπεριδοειδή και αρχίζουμε και καθαρίζουμε το κήπο μας, τα καλοπιστικά μας. Κλαδεύουμε ό,τι ξέρω υπάρχει από την προηγούμενη χρονιά ή από το χειμώνα και αρχίζουμε και λιπαίνουμε. Είμαστε στη δεύτερη δόση λίπανσης τώρα, ανάλογα τι φυτά έχουμε. Όποιος έχει μπορντούρες στον κήπο του, επεμβαίνει να κάνει τα σχήματά του πριν πιάσει ζέστη, από το Μάιο και μετά. Είναι προτιμότερο τώρα να γίνουν τα κλαδέματα μπορντούρας. Όποιος έχει χλωτάπητες πρέπει να το κουρέψει πιο χαμηλά, τώρα αρχές ανοίξεως, και να το λιπάνει. Και συμβουλεύουμε, αν όχι κάθε χρόνο, τουλάχιστον κάθε δεύτερο έτος, να κάνει εξαέρωση του χλωτάπητα. Είτε χειρονακτικά, με τα εργαλεία που υπάρχουν, είτε όποιος μπορεί να προμηθευτεί το μηχάνημα το εξαέρωσης. Είναι πολύ βασική εργασία. Ανασταίνεται το γκαζόν έτσι, με αυτή την εργασία. Όσον αφορά τώρα το παραγωγικό κομμάτι της ενασχόλησης με τα φυτά. Είμαστε σε μια περίοδο φωτιά, θα έλεγα. Αν το χωρίζαμε σε δύο κύριες κατηγορίες, θα έπρεπε το ένα μέρος να το λάβει όλο η ελιά. Η ελιά έχει εμφανίσει τις ανθοταξίες της. Δεν είναι ανοιχτές ακόμα στα μέρη μας. Είναι ακόμα στο στάδιο του μπουμπουκιού. Σε μερικές μέρες, περίπου δύο εβδομάδες, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, τα μπουμπούκια αυτά θα ανοίξουν, θα εμφανιστούν τα άνθη και θα έχουμε ή δεν θα έχουμε την καρπόδηση. Οπότε όσον αφορά το κομμάτι της ελαιοκομείας, πραγματικά μιλάμε ότι είμαστε λίγο πριν τη σημαντικότερη περίοδο του έτους. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή πρέπει να έχουν εικόνα των φαινομένων και να κάνουν κάποιες επεμβάσεις, είτε αυτές είναι φυτοπροστατευτικές, είτε αυτές έχουν να κάνουν με κάποιες λιπάνσεις έτσι της τελευταίας στιγμής. Παράλληλα τρέχουν και τα κλαδέματα. Εμείς προσπαθούμε σαν επιχείρηση να φέρουμε την ελαιοκομεία, τη σύγχρονη ελαιοκομεία στο νησί, όσο αυτό είναι εφικτό και όσο μπορούμε. Θα είναι ένας μακρύς δρόμος, είμαι όμως αισιόδοξος, θα επιμείνω σε αυτό, το πιστεύω και το προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις. Στο δεύτερο κομμάτι αυτό της λαχανοκομείας, ο Απρίλιος είναι ο μήνας όπου ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες στα εδάφη, κάτι το οποίο μας έχει καθυστερήσει αρκετά φέτος, μιας και είχαμε πολλές και όψιμες βροχοπτώσεις. Ευτυχώς, από τη μία μεριά, από την άλλη όμως καθυστερούν οι φυτεύσεις. Έχουμε, θεωρώ, μια εξαιρετική γκάμα από φιντάνια και σπορόφυτα οπωροκυπευτικών, στα οποία τα υποστηρίζουμε όσο μπορούμε και με γνώσεις και με μια σοβαρή τεχνική υποστήριξη, τα οποία
Ήδη παρατηρούμε πια ότι παίρνουν το δρόμο τους να πιάσουν να φυτεύονται από τους ερεσιτέχνες και από τους επαγγελματίες παραγωγούς. Θεωρώ ότι ειδικά για φέτος, με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων να είναι πραγματικά πολύ υψηλές και η μαναβική να έχει γίνει πολλές φορές ένα αρκετά σημαντικό έξοδο για όλα τα πορτοφόλια μέσα στα νοικοκυριά και στα σπίτια, ότι είναι μια χρονιά που θα πρέπει λίγο να την προσέξει περισσότερο εκείνος που μπορεί να καλλιεργήσει μερικά φυτά, γιατί είναι ένα σκέλος στα φυτά η απόλαυση που μας προσφέρουν, η χαρά, η ηρεμία και όλα αυτά που τα ξέρουν μόνο εκείνοι που τα κάνουν τελικά. Είναι όμως και ένα κομμάτι σημαντικό η οικονομία, την οποία μπορούμε να κάνουμε μέσα από την ορθή διαχείριση αυτό που λέγεται αγροτική παραγωγή. Να ξαναθυμηθούμε λίγο τι σημαίνει οικιακή οικονομία, τι σημαίνει αγροτική παραγωγή και τι σημαίνει ότι κάνω εξοικονόμηση επειδή έχω τη δυνατότητα και την πολύ καλή τύχη να βρίσκομαι στην επαρχία και να έχω κάποια χωράφια κοντά μου. Στο Συνεφητόπολης έχουμε μια καλά μελετημένη μεγάλη γκάμα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως και σκευασμάτων θρέψης των φυτών. Δηλαδή, είναι τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα. Παρέχουμε πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων και το δυνατόν τη σοβαρότερη υποστήριξη για αυτά τα σκευάσματα, τα οποία η χρήση τους πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη και όχι ό,τι μας κατεβάσει. Στο ίδιο αντικείμενο είναι και τα σκευάσματα, τα υγειονομικής σημασίας τα λεγόμενα, αυτά με τα οποία γίνονται αυτές οι λεγόμενες απεντομώσεις, είτε από εξειδικευμένα συνεργεία, είτε και από πολλές φορές και από τους ίδιους τους κατοίκους των σπιτιών ή των άλλων χώρων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Όλα αυτά με την δέουσα υποστήριξη και με μια σοβαρότητα που προσπαθούμε να έχουμε στο αντικείμενό μας. Και να σας θυμίσουμε ότι το Συνεφητόπολης δεν είναι μόνο χώρος εμπορίας φυτών και αγροτικών εφοδίων. Απ' την αρχή, όταν ξεκινήσαμε τούτο το χώρο, θέλαμε να κάνουμε και δράσεις καλλιτεχνικές, μουσικές, θεατρικές. Σας έχουμε μια μικρή έκπληξη για την Πρωτομαγιά, θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα, και πολλές άλλες για το καλοκαίρι.